Όπως την ταύτιση με τους αθλητές και τις ομάδες, με αποτέλεσμα όταν ο Νίκος Γκάλης κατατρόπωνε τους αντιπάλους στον αέρα και νικούσε, νιώθαμε ότι νικούσαμε και εμείς μαζί με αυτό. Και όλα τα άλλα από τα παιδιά της Εθνικής. Ο αντίκτυπος της κατάκτησης του Ευρωμπάσκετ το 1987 από την Ελλάδα ήταν κάτι πολύ περισσότερο από μια πρόσμενη αθλητική επιτυχία. Όταν ένα αθλητικό γεγονός καταφέρει να συσπηρώσει μια ετερόπαιδη κοινωνία και να την βγάλει στους δρόμους ενωμένη, πάει να είναι απλά ένα αθλητικό γεγονός. Αποκτά πολύ μεγαλύτερη διάσταση και αξία. Αποτυπώνεται στη συλλογική μνήμη του λαού. Γίνεται σημείο αναφοράς στην ιστορική διαδρομή του. Που ανέβηκε στο χρυσό μετάλλιο απέναντι στις ισχυρές ευρωπαϊκές υπερδυνάμεις, θύμισε όλους αυτούς τους ήρωες που είχαν συναντέψει με χρυσά γράμματα την ιστορία της Ελλάδας και έχουν διαμορφώσει την υπερήφανη εθνική συνείδηση. Ήταν μια ιστορική αναπαράσταση των αγώνων των αδύναμων Ελλήνων που διαχρονικά μάχονταν με πίστη και ηρωισμό απέναντι σε ισχυρότερους αντιπάλους και κατάφεραν να τους κερδίσουν. Ήταν ένα μήνυμα πως μια χώρα σαν την Ελλάδα. Οι μύθοι, οι διηγήσεις και τα κατορθώματα που μου κάνει ήταν μνημειώδη. Μεταφέρθηκαν από γενιά σε γενιά. Όπως και στους περισσότερους σύνδεσμους.